να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σοφοκλή Σοφοκλέου, στον Δήμαρχο των Λευκάρων. Δήμαρχε, καλησπέρα, μας ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούω με προσοχή και πρέπει να πω ότι δημοσιογραφικά έχετε καλύψει εξαιρετικά το θλιβερό αυτό γεγονός της Πυρκαγιάς και βεβαίως είμαστε σε αναμονή. Κύριε Δήμαρχε, βρίσκεστε εκεί στην περιοχή εσείς? Βρίσκομαι στην περιοχή. Μίλησα πριν λίγο με την αστυνομία δύο φορές, τόσο με την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακα, όσο και με την αστυνομικό σταθμό το Λευκάρο. Ζήτησα να ενημερώνομαι ανά πάσα στιγμή, πρώτο για την εξέλιξη αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς και δεύτερο, είχα πει να στείλουν ένα μήνυμα ότι ο Δήμος Λευκάρο είναι σε θέση να φιλοξενήσει, αν χρειάζεται και αν είναι αναγκαίο, πολίτες το γύρο κοινοτήτων σε αγροτουριστικά καταλήμματα ή και στο ξενοδοχείο στα Λεύκαρα. Όμως αυτή τη στιγμή πηγαίνω προς την Βαβατσινιά για να έχω καλύτερη εικόνα. Πέραν τούτου, τα έχετε πει όλα εσείς εξαιρετικά, το παρουσιάσετε με πολύ ακριβή τρόπο το γεγονός της Πυρκαγιάς. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ίσως σε λίγο να γνωρίζουμε περισσότερο. Κύριε Σοφοκλέου, από ό,τι μαθαίνουμε, η κοινότητά σας βρίσκεται σε επιφυλακή. Το έχω πει ήδη. Δηλαδή βρίσκεται, όπως τουλάχιστον έχω ενημερωθεί, πολύ κοντά η Πυρκαγιά. Όταν λέω πολύ κοντά, στα όρια της Βαβατσινιάς. Χωροταξικά γνωρίζετε τις περιοχές. Μιλούμε για δασώδεις περιοχές, για βουνά, πάρα πολύ επικίνδυνες περιοχές. Ναι. Μιλώ πάντοτε για την Πυρκαγιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την θλιβερή πραγματικά καταστροφή. Ναι. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και ψυχραιμία. Ευχόμαστε αυτό να που πάνε χρειάζεται είναι ψυχραιμία και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας πραγματικά. Ναι. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπομονή, κύριε Δήμαρχε. Και να είστε όλοι ασφαλείς φυσικά εκεί που βρίσκεστε. Πάμε.